Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος επί του πιεστήριου. Και μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά, πρέσβη επί τιμή και πρώην πρόεδρο της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον. Φαντάζομαι θα παρακολουθούσατε και τώρα τις τελευταίες ημέρες το ταξίδι του Πρωθυπουργού, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Όλον τον Πρωθυπουργό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο κύριος Περικλής Νεάρχου, επίσης πρέσβης επί τιμή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε όλους. Εγώ είμαι ο κύριο Κοντογιώργη. Τον κύριο Μαλλιά, που είναι μια μας θα πει, αλλά θέλουμε για να σας ακούσουμε πρώτα εσάς. Ως προς τι? Με τη συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε, θα το πω πάλι, γιατί το είχα πει όταν αναγγέλθηκε. Είχα κάνει τελετή και επίτιμο διδάκτορα τον Γκένσερ, όταν ήταν υπουργός και καγκελάριος. Και του είχα δώσει στο γραφείο μου, δηλαδή αυτός ήταν ο λόγος που συνέβη αυτό, ένα σχέδιο το οποίο πέρασε στον Κιμαράες στη συνάντηση των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προέβλεπε μια σειρά από ζητήματα που είχαν να κάνουν με την επίλυση του θέματος αυτού. Ένα από αυτά, τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα θέσουμε, ένα από αυτά είχε να κάνει με το ζήτημα της οργάνωσης αυτού του κράτους. Διότι το κεντρικό επιχείρημα που προβάλλουν οι Σκοπιανοί είναι η σλαβικής καταγωγής. Είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε το όνομα με επιθετικό προσδιορισμό Σλάβο Μακεδονία, επειδή μέσα υπάρχουν και άλλες εθνότητες. Αυτό αντιδιαστέλλεται με μια απάντηση, ότι δεν δικαιούται να οικειοποιούνται το σύνολο του κράτους, να οικειοποιείται το σύνολο του κράτους αυτού την δική τους ταυτότητα. Είχα προτείνει λοιπόν να οργανωθεί ως ομοσπονδία, ώστε ο επιθετικός προσδιορισμός που θα τους αφορά να αφορά το ομοσπονδιακό τους κρατήριο στο εσωτερικό και όχι το σύνολο του κράτους. Αυτό θα έλυνε οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα και κυρίως αυτό που είναι το μείζον, την οικειοποίηση του εθνικού ονόματος, δηλαδή την εθνικοποίηση του ονόματος της Μακεδονίας και με τη γλώσσα αλλά και με το πολιτισμικό τους μέρος, πράγμα το οποίο δημιουργεί για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ζήτημα εκχώρησης ιστορίας. Δεν είναι απλό και αλυτρωτικό. Το όνομα που προτείνατε ποιο είναι? Το όνομα είπα ότι δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία ο επιθετικός προσδιορισμός στο συνολικό κράτος εάν δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις μιας ομοσπονδίας και κάθε ένα από τα επιμέρους πολιτισμικά θα είχε τη δική του. Θέλουν να λέγονται Σλαβομακεδόνια. Συνολικά Μακεδονία θα λέγονταν το ομόσπονδο κράτος. Είχα πει ότι μπορούν εκεί να βρουν ένα όνομα το οποίο μπορεί να έχει ως επιθετικό προϋορισμό, γιατί ήταν πια κεκτημένο. Δεν σήμαινε ότι ήταν αυτό που συμφωνούσα. Με το όνομα Μακεδονία ή ένα άλλο όνομα. Δεν θα συνδεόταν όμως με το εθνικό αυτό προσδιορισμό των Σκοπιανών Σλάβων σε σχέση με το συνολικό κράτος. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς διαχειρίζεται κανείς στο μέλλον αυτή τη λύση. Αλλά βεβαίως όταν οι άνθρωποι που μας κυβερνούν ιστορικά αλλά και σήμερα που δόθηκε δεν έχουν καμία αίσθηση της ιστορίας και της βαρύτητας της ιστορίας σε αυτή την περιοχή. Πρόκειται για ιστορικούς λαούς. Δεν είναι λαοί που πρώτη φορά συγκροτούνται. Ακόμα και οι Σκοπιανοί που αλλάζουν αυτή τη στιγμή, που άλλαξαν μάλλον ταυτότητα, έχουν μια ιστορικότητα η οποία βαραίνει πάνω στα πράγματα και επομένως βαραίνει και στις πολιτικές τους. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Μαλλιά, καταρχήν να πούμε καλό ταξίδι το βιβλίο σας. Ευχαριστώ πολύ. Μην καθένας δίπλα, το βλέπουμε. Κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία την Τετάρτη. Και νομίζω αύριο. Έχει 2 Οκτωβρίου στη Λέσχη, στο Α του βιβλίου. Λοιπόν, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, η αυτοψία της δύσκολης συμφωνίας των Πρεσπών.
Η αιχείριο στέρνα, όπως την ονομάζω, το αδύναμο στοιχείο της συμφωνίας, είναι το ζήτημα της γλώσσας πρώτον και ηθαγένειας, το nationality, ορθώς μεταφράζεται ως ηθαγένεια, αλλά δεν είναι μόνο ηθαγένεια. Είναι επίσης και η υπηκότητα και η εθνότητα. Συνεπώς, εγώ αφήνω τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικών πολιτικών αυτό. Αντιπαραθέσεων. Όχι, λέω, εμένα το ανησυχητικό. Η συμφωνία πώς θα σας πω. Το ανησυχητικό στοιχείο ποιο είναι. Ότι μία εβδομάδα, μερικές μέρες μόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας, με τις δηλώσεις και θερμότερες εκδηλώσεις και εκδηλώσεις και δηλώσεις που ακούσαμε, υπάρχει μία σαφής διαφορά στην ερμηνεία αυτών των όρων της γλώσσας και της, του nationality μεταξύ των δύο χωρών. Άρα, όχι, δεν είναι δύο, κύριε Μαλλιά, δεν υπάρχει διαφορά. Με συγχωρείτε, να πω μόνο μία επισήμανση. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω. Ο κύριος Τσίπρας, με τη βαθιά γνώση που έχει και της ιστορίας και των πραγμάτων, δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν έχει δικαίωμα να στερήσει το δικαίωμα, αν θέλετε, του αυτοπροσδιορισμού των Σκοπιανών. Εγώ ερωτώ για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αναγνωρίζει αυτό που διεκδικούν οι Σκοπιανοί, δηλαδή την ολική οικειοποίηση της εθνικής ταυτότητας που λέγεται Μακεδονική, και δηλαδή την εθνικοποίηση ενός ονόματος που είχε γεωγραφική αναφορά ιστορικά. Αυτό έχει σημασία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δεν γνωρίζει τι έδωσε. Εγώ θα σας το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Εάν από αύριο το πρωί πάω στο ληξιαρχείο, που είναι στο Δήμο, και αλλάξω το όνομά μου και λέγομαι Κουρίς και βάζω όλα τα χαρακτηριστικά, όχι συνωνυμία, αλλά όλα τα χαρακτηριστικά τα δικά μου, τα δικά σας, στη δική μου ταυτότητα. Έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα δηλαδή να αυτοπροσδιοριστώ. Ναι, αυτό που λέει σημαίνει. Τι χρειαζόταν η συμφωνία. Μα αυτό σας λέω. Εφόσον αυτοπροσδιορίζετε, τι χρειαζόταν. Μα βεβαίως. Μα όλο το ζήτημα δεν είναι παρά να αυτό. Να μπουν οι υπογραφές. Αυτό. Διότι οι υποσημειώσεις του αν είναι Σλάβοι ή είναι αρχαίοι Έλληνες είναι αστεία πράγματα. Διότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ισχυριστούν αύριο το πρωί ότι η ιστορία είναι μοιρασμένη. Τη μοιράζονται και αυτή την ιστορία. Και εμείς μετέχουμε του ιδίου ιδιώματος. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θέμα τι γίνεται με την πραγματική κατάσταση σήμερα. Τι λέει κύριος ο κύριος Ζάεφ, τι λέει. Και θέλω, Μακεδονική βεβαίως. Γλώσσα, βεβαίως. Μαζί. Πέραν των άλλων οικονομικών και άλλων προβλημάτων που θα αναφιούν με το όνομα Μακεδονία, δεν είναι αυτό. Όχι, το βγήκαν πάνω, μπορεί και μιλάνε για 9.000 προσφέρουν να πληρώσουν. Εγώ θα σας προσθέσω κάτι που θα ήθελα να το πω, αλλά θα ήθελα να το συζητήσουμε εκ των υστέρων. Με ποιους όρους έχει μια κυβέρνηση το δικαίωμα, δηλαδή νομιμοποιείται να αποφασίζει εναντίον της βούλησης ενός ολόκληρου λαού, γιατί όταν υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία που εναντιώνεται σε κάτι, πρέπει να μας πούν γιατί κυβερνάνε και για λογαριασμό ποιών. Εντάξει, γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο όποιος έχει διαφορετική άποψη να θεωρείται ότι είναι εθνικιστής και ακροδεξιός. Ας μας πούν τι σημαίνει εθνικιστής και ακροδεξιός. Από το 2010 εφαρμόζονται μνημόνια με την αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, αλλά συνεχίζουμε να τα εφαρμόζουμε. Με τη συνένεση όλων των κομμάτων. Προσέξτε, αν θέλετε πάμε εκεί, αλλά υπάρχει μια υπεροψία η οποία δεν είναι βαθιά ολιγαρχική, είναι επιτομή του φασισμού. Μάλιστα. Να θεωρούν ότι η κοινωνία όχι μόνο δεν έχει δικαίωμα, αλλά και δεν νομιμοποιείται να έχει άποψη, γιατί αυτοί ξέρουν, αλλοί μονό μας, ποιοι ξέρουν, αλλά επίσης το γεγονός ότι δεν δικαιούται να έχει άποψη. Και αν έχει άποψη, σε αυτά τα ζητήματα είναι ακροδεξιά. Ας μας εξηγήσουν. Είπαμε να το πάρουμε για λίγο το λόγο το κύριο Μαλλιά, αλλά να διακόψουμε. Η βάση για τη λύση του προβλήματος θα έπρεπε να είναι η πίεσή μας για να έρθουν σε μια σχετική αυτογνωσία
Τι είχε πει ο Γλιγόροφ? Ο Γλιγόροφ έδωσε μία βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να αναζητηθεί μία λύση. Είπε ότι εμείς, κύριοι, δεν είμαστε Μακεδόνες, είμαστε Σλάβοι. Και ήρθαμε τον 6ο αιώνα. Αυτό έπρεπε να είναι η αφετηρία πάνω στην οποία έπρεπε να συζητάμε. Το βάλαμε και αυτό σε παρένθεση και πήγαμε και συζητάμε για τα περί Μακεδονίας και περί έθνους και ταυτότητας αυτών των ανθρώπων. Η λύση θα ήταν η Ομοσπονδία για να τους δοθεί ο επιθετικός προσδιορισμός. Αλλά προφανώς οι επεξεργασίες στις ελληνικές κυβερνήσεις γίνονται στον πρωινό καφέ, δεν γίνονται σε επίπεδο μελέτης και τεκμηρίωσης. Εδώ όμως υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα. Το ότι οι άνθρωποι αυτοί που κυβερνάνε δεν πιστεύουν ούτε στο ιστορικό μέρος αυτής της κοινωνίας, ούτε και στα εθνικά ζητήματα. Άκουγα πρόσφατα να λέει κάποιος από αυτούς, μην ξεχνάμε ότι έχουν βγάλει διακήρυξη οι περισσότεροι βουλευτές ότι δεν θέλουν καν επιθετικό προσδιορισμό για την περίπτωση της επίλυσης του ζητήματος, έτσι. Αλλά άκουγα να λέει ότι δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, αλλά ο εθνικισμός των Ελλήνων. Δηλαδή υιοθετούν τον εθνικισμό των άλλων με το πρόσχημα ότι καταπολεμούν έτσι τον εθνικισμό των Ελλήνων. Οι ίδιοι είναι εκείνοι που γεμίζουν τις εκκλησίες, γιατί νομίζουν ότι αν προλεταριοποιηθεί η κοινωνία θα πάει μαζί τους ενώ πάει στις εκκλησίες. Οι ίδιοι τροφοδοτούν οποιασδήποτε ακραίες λύσεις, διότι όταν αγνοείς μια ολόκληρη κοινωνία, η κοινωνία κλωτσάει, την περιφρονούν και μάλιστα με πολύ αλαζονικό τρόπο, και συγχρόνως δίνουν λύσεις οι οποίες είναι αντίθετες προς την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα με τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Άρα, πού βρισκόμαστε εδώ, σε μια σχέση αντίκρουσης? Σε χειρότερη θέση από αυτή που ήμασταν. Κάθε μέρα και οι λύσεις που δίνονται. Σε αυτή, πριν κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Σαφώς χειρότερη. Μα σήμερα η πραγματικότητα έγινε νομικό καθεστώς. Αυτή είναι η διαφορά. Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα. Δηλαδή, τους αποδίδεται και προθέσεις πέρα από το ότι κρίνεται τις πολιτικές τους. Δεν είναι όμως μόνοι τους. Ένα πόσο είπατε ότι το 65% διαφωνεί με τη συμφωνία, είπατε κύριε Πρέσβη, κύριε Μαλλιά. Όχι, δεν το διαβάζω. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Άρα ένα 35%. Και μάλιστα και συγκροτημένων οργανισμών. Ναι, 35% λοιπόν. Δεν έχει πιστεί, κύριε Πρέσβη. Δεν έχει πιστεί. Θεωρεί ωφέλιμη με τη συμφωνία. Ακούστε, δεν είναι θέμα προθέσεων ή όχι. Αυτό που γίνεται στο επίπεδο του ελληνικού λαού και αυτό που γίνεται σε επίπεδο κυβέρνησης. Είναι άλλη ευθύνη αυτού που κυβερνάει, διότι αυτός παίρνει τις αποφάσεις, και άλλη η ευθύνη εκείνου ο οποίος ενδεχομένως διαμαρτύρεται ή υιοθετεί. Εγώ λέω λοιπόν, ότι εγώ δεν ερωτώ την ανάλυση ως προς το αποτέλεσμα που κάνετε. Άκουσα δηλώσεις. Αλλά λέω ότι μπορεί να κάνουν λάθος εκτίμηση. Όχι, προσέξτε. Γιατί τους αποδίδεται όλα αυτά. Άκουσα δηλώσεις έναντι εκείνων οι οποίοι διαφωνούν, οι οποίες δεν μπορούν να είναι διανοητές από πολιτικούς οι οποίοι κυβερνούν μια χώρα. Οποιοδήποτε αντιτείνει σε αυτό που εγώ δίνω λύση είναι εθνικισμός. Δηλαδή το να εκχωρείς την εθνική ταυτότητα σε έναν γεωγραφικό προσδιορισμό όπως είναι η Μακεδονία, που σημαίνει ότι επενδύεις σε άλλες προεκτάσεις, είναι εθνικισμός. Αλλά το να υιοθετείς τον εθνικισμό, γιατί είναι 100% η υιοθέτηση του εθνικισμού των Σκοπιανών αυτή τη στιγμή η λύση που δόθηκε. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο ψιθυρίζεται, δεν το έλεγα μέχρι τώρα. Αναλογιστείτε τι μπορεί να συμβεί αν αρχίσουν να καλλιεργούν οι Σκοπιανοί, ή αν τους δώσουμε εμείς τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την ιδέα μιας ενιαίας Ελληνομακεδονίας. Ναι, που να έρθουν λοιπόν και να αρχίσει μια νέα αντίθεση μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που είναι υποβόσκουσα λόγω της πολιτικής των Αθηνών, και να έχουμε εσωτερικές μεταξύ των Ελλήνων κινήσεις οι οποίες να συναντούν τους άλλους. Είναι πολύπλοκο το θέμα και δεν υπάρχει κανείς που να το έχει αντιμετωπίσει σε αυτό το επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μαλλιά, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή. Τη διάβασα. Και λέει, μας δίνει συγχαρητήρια ότι διαχείριστη μεταναστευτική. Λοιπόν, λέει,
Αλλά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα άνοιξε μια νέα σελίδα. Η συμφωνία για την επίσης της ομοτολογικής διαφοράς με τη Βόρειο γείτονα, να σας αποτελεί καλή είδηση και για τις δύο χώρες, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Πριν έρθω στην Αθήνα, έχεις ομιλίες με τα Σκόπια και την Τύρανα. Οι ελπίδες και εκεί είναι πολλές. Προτρέπω κάθε Ευρωπαίο να στηρίξει αυτή τη συμφωνία. Κύριε Κουρή, εάν. Όλοι τους τώρα. Το ενδιαφέρον... Να με συγχωρείτε. Με τους Τούρκους δεν λέει να σταματήσει τις παραβιάσεις. Παραβιάζουν κάθε μέρα τα Ευρώπη. Το ενδιαφέρον του διεθνούς παράγοντα. Με τη Θράκη, με τον αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα είχε πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια να πετύχει μια σωστή συμφωνία σύμφωνη με τα συμφέροντά της. Αυτό ομολογεί ακόμη ότι στο μέτρο που πριν επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή η συμφωνία υπάρχουν αυτές οι διστάμενες απόψεις, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα ώστε να διευκρινιστούν γραπτός με συμφωνία των μερών. Δεν μπορεί να γίνουν απλές διευκρινήσεις δημόσιες, διότι ο καθένας θα τραβάει τον δρόμο του και θα επικρατήσει αυτός ο οποίος έχει το πλεονέκτημα. Το στρατηγικό πλεονέκτημα το έχουν με τις συμφωνίες των μερών. Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε και έχει τη στιγμή αυτή διακεκριμένα στελέχη με βαθιά γνώση του προβλήματος. Δεν επεσήμανε ότι είναι τα δημιουργήσει. Έχουν βαθιά γνώση του προβλήματος χωρίς να έχουν τράπεζα δεδομένων, που σημαίνει δεν μπορούν να έχουν. Αλλά γιατί δεν τέθηκε θέμα ομοσπονδίας ώστε ο καθένας να πάρει τη δική του ταυτότητα και να μην οικειοποιείται τη συνολική ταυτότητα του κράτους μια εσωτερική εθνότητα. Κοιτάξτε, μου διαφεύγουν οι παράμετροι του ερωτήματος. Δηλαδή η Ελλάδα θα θέσει. Αφού θέτει όλα εσωτερικά ζητήματα. Το ζήτημα της ταυτότητας, της ονομασίας, είναι ζητήματα εσωτερικά. Γιατί να μην θέσει και αυτό. Μάλιστα. Όταν οι Σκοπιανοί λένε ότι δεν μπορούν να δεχθούν το Σλάβο Μακεδονία ή κάτι τέτοιο που να προσδιορίζει τη δική τους εθνική αναφορά, διότι υπάρχουν και οι Αλβανοί και οι άλλοι, η απάντηση είναι αυτή. Ορίστε κύριε, πάρετε το κομμάτι σας που σας ανήκει και δώστε μια άλλη διάσταση. Δεν είσαι ακούστη κύριε Μαλιά, δεν είσαι ακούστη κύριε διπλωματική υπηρεσία. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω στο ερώτημά σας. Όχι, από το αποτέλεσμα λέω. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στο ερώτημά σας. Νομίζω ότι εκ του αποτέλεσματος είναι φανερό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή γνωρίζετε και οι δύο. Θυμηθείτε την υπόθεση της απέλασης για να δείτε πώς προετοιμάστηκε το έδαφος για την εσωτερική υπονόμευση. Αλλά είπατε τους προσάπτω σκοπιμότητα. Ακούστε. Πρώτα-πρώτα έχουμε μία όχι μόνο αναγνώριση συνολικής μακεδονικής ταυτότητας, εκχώρηση επομένως, αλλά και εκχώρηση όχι ελληνικής ιστορίας όπως λέγεται, αλλά ελληνικής ταυτότητας. Πρόκειται για εκχώρηση. Και ο κύριος Μαλιάς είπε προηγουμένως κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπε, διευκρίνησε ότι το Ιθαγένεια, που από το Υπουργείο Εξωτερικών προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν ως... Το Nationality το μεταφράζουν ως Ιθαγένεια. Σήμερα έχουμε το κράτος έθνος. Επομένως, το Ιθαγένεια στην ελληνική γλώσσα που έχει πλούτο ορολογίας σημαίνει και το εθνοτικό και το πολιτιωτικό. Άρα... εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την ορολογία, σημαίνει ότι σκοπίμως, και γι' αυτό υποστηρίχθηκε και δημόσια, σκοπίμως μπήκε αυτός ο όρος, γιατί σκοπίμως ήθελαν να εκχωρήσουν ακριβώς αυτό το οποίο εκχώρησαν με τη συμφωνία. Και εγώ λέω, με τέτοια ένταση παρέμβασης του δυτικού παράγοντα, πιστεύετε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια περαιτέρω διαπραγμάτευση? Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια παρέλαση. Αυτό λέω. Στα χρόνια λοιπόν, που ζω, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Μπορούσαν κάλλιστα να τους πούν πριν αρχίσουν καν οι διαπραγματεύσεις, αν υπήρχαν άνθρωποι να μετρήσουν το ενδιαφέρον του δυτικού παράγοντα για τη λύση, να τους πούν αυτά είναι τα όρια μας, πηγαίνετε εσείς και διαπραγματευτείτε τα, εάν θέλετε. Όχι να κάνουν εσωτερικό παιχνίδι για το αν εκχωρούν και τι εκχωρούν. Υιοθέτησαν κυριολεκτικά τον εθνικισμό των Σκοπιανών με τη συμφωνία. Κύριε Μαλιά. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να διαφοροποιηθώ απόλυτη ελευθερία. Προέρχομαι από το Υπουργείο Εξωτερικών και εγώ θέλω να
να υπερασπιστώ σεβαστές όλες τις απόψεις. Όλους τους συναδέλφους. Μα δεν κατηγόρησα κανέναν από τους συναδέλφους σας. Δεν έχουν την τράπεζα δεδομένων και την αναγκαία υποδομή για να διαμορφώσουν πολιτική. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το βεβαιώσω και νομίζω ότι. Μα δεν υπάρχει. Όταν, κύριε Μαλλιά, με συγχωρείτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θα απαντήσετε στη διαφοροποίησή σας. Μα έχετε εργαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχετε δηλαδή, μάλλον συνεργαστεί. Μάλλον έχετε. Δεν είναι σωστή ερώτηση. Έχετε θέλω να πω ότι αν θέλετε να αφιερώσουμε μία ώρα εδώ να σας εξηγήσω πόσο πολύ γνωρίζω τα πράγματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι, άλλο το ερώτημα. Και πόσο έχω συνεργαστεί, ακριβώς. Άλλο το ερώτημα. Περί συνεργασίας μίλησα. Έχω συνεργαστεί και γνωρίζω ότι δεν έχουν τίποτε. Και όταν έθεσα ζήτημα τράπεζας δεδομένων να γνωρίζουν τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή και προβολές μελέτης στο μέλλον, ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών? Ότι δεν μας χρειάζεται να έχουμε κρατικό φορέα, διότι έχουμε το ΕΛΙΑΜΕΠ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτοί διαμορφώνουν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Τι μπορεί να γνωρίζουν λοιπόν οι διπλωμάτες που δεν έχουν τα δεδομένα? Εδώ θα ήθελα και το υπόλοιπο, αν το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες που λέτε. Είναι πολλά τα ζητήματα του ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν τα συζητάμε. Είναι από χρηματοδότηση μέχρι πολιτικές που υπηρετεί. Δικό του θέμα. Δεν έχω να προσάψω κάτι. Αλλά το κράτος οφείλει να έχει τους δικούς του θεσμούς. Με συγχωρείτε. Θα μου επιτρέψετε να πω. Διότι συμφέρει να συνεργάζομαι και με το ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι ένας διπλωμάτης σύμβολο για πολλούς της δικής μας γενιάς, ο Βύρον Θεοδωρόπουλος, που έχει αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην διανόηση της εξωτερικής πολιτικής, στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και στη φιλοσοφία της εξωτερικής πολιτικής, ήταν επίσης ένας σύμβουλος στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Νομίζω, πολύ στενός συνεργάτης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αίσθηση του μέτρου. Όχι, και Μαλλιά, και εγώ προσωπικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ έχω πολλές αισθάσεις για τον ρόλο που παίζει. Ευθέως το λέω. Για τον ρόλο που παίζει. Σαν δημοσιογραφικό. Όχι, όχι. Όχι, αλλά η πραγματικότητα στα ελληνικά θέματα έχει πολλές γωνίες. Θέλω να ανακαλέσετε την αίσθηση του μέτρου. Όχι, ναι, ναι, όχι. Την προσήψατε σε μένα. Όχι, όχι. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει αίσθηση. Αίσθηση του μέτρου σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ κάνει τη δουλειά του εκεί που θέλει και όπως θέλει. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών να μην έχει δικούς του θεσμούς για να μπορεί να ασκεί την εξωτερική. Δεν έχει. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάθε σοβαρή χώρα στην Ευρώπη, στη Δύση, έχει τράπεζα δεδομένων, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι λέει ο κάθε ένας και έχει επίσης και κέντρα μελέτης και προβολής. Όταν πήγαινα στην Αλβανία, που υπήρχε το καθεστώς ήδη με Χόντζα και Ραμίζαλία για λόγους ειδικούς, πιστέψτε με, ζήτησα πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαν μόνο 2 δημοσιεύματα εφημερίδων. Δεν είχαν κανένα.